Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε κύριε Καραγιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Τα είπα σωστά στον πρόλογό μου? Είναι σωστή η πληροφόρηση που έχουμε? Σωστή η πληροφόρηση που έχετε. Έχει κατατεθεί μια πρόταση από τον κύριο Γαλανό, ο οποίος υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ότι έχει κάνει και επαφές και με προπονητές και με παίκτες και είναι μια πενταμελής επιτροπή που θέλει να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μάλιστα. Και εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι δεν υπάρχει καμιά πρόθεση αντιπαράθεσης με το σύλλογο. Αυτό μάλλον ως προς απάντηση σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο σύλλογος εχθές. Μα η αντιπαράθεση, κύριε Καραγιάννη, προφανώς υπάρχει ήδη μετά τη χθεσινή ανακοίνωση, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ήδη μια αντιπαράθεση, εδώ υπάρχει μια απόφαση που έχετε πάρει ως ΔΣ και έχει ανατεθεί στο νομικό τμήμα του λόγου να κατατεθεί αγωγή. Εδώ υπάρχει ακριβώς ήδη αντιπαράθεση. Ακριβώς. Εδώ ναι. Δεν συνάδει δηλαδή το ένα με το άλλο. Είναι μια απάντηση προς αυτή την ανακοίνωση την οποία βγάλαμε εμείς. Τώρα βέβαια, πώς δεν θα αντιπαρατεθούμε όταν υπάρχουν κάποια κενά, ναι, λογιστικά. Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε υπόλογοι στο λαό του Άρη. Τι θα βγούμε να πούμε στο λαό του Άρη? Ότι, ξέρετε, ανέλαβε ο κύριος ή αναλαμβάνει ο κύριος Γαλανός την ομάδα, αλλά δεν θα ξεκαθαρίσουμε αυτό εδώ πέρα το θέμα? Ναι. Είναι λίγο πολύπλοκο αυτό το θέμα. Και είναι και ηθικό νομίζω ζήτημα, κύριε Καραγιάννη. Πρώτα απ' όλα είναι πρωτίστως ηθικό το ζήτημα, εφόσον μιλάμε πάνω τώρα. Εξαιρώντας τα ονόματα, αν θέλετε, ας ήταν οποιοδήποτε άλλος πριν του Γαλανού, δεν μιλάμε τώρα ένα ηθικό ζήτημα. Εσείς βγάλετε μια ανακοίνωση χθες που λέτε ότι μας λείπουν κάποια χρήματα από τα ταμεία, μας λείπουν κάποια παραστατικά, έχουμε κάποια κενά λογιστικά, σας λείπουν κάποια χρήματα που με αυτά θα μπορούσατε ενδεχομένως να βοηθήσετε κάποια τμήματα και να βοηθήσετε και την καθημερινότητά σας, γιατί δεν αποδόθηκε ο ΦΠΑ που δικαιούσασταν εκείνο το διάστημα. Γενικότερα, ακριβώς, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, χωρίς να έχετε πει, και δεν θέλω να μας το πείτε, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε και σε αυτή την αντιπαράθεση τώρα. Το νούμερο δεν υπόθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση. Όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και μικρό το νούμερο, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά που αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας χθες. Κοιτάξτε να δείτε. Είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, αυτός ο οποίος ασχολείται με τον Άρη θα πρέπει να είναι τυπικά εντάξει σε όλες του τις υποχρεώσεις. Σωστά. Ο Άρης, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να του δώσει μια ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο και να τον ελέγξει. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι τυπικός αυτός στις υποχρεώσεις του, είτε με το ΦΠΑ, είτε με την ΕΠΟ, είτε με την αστυνομία, ναι, με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Δηλαδή, και καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε καμιά διάθεση ρεβανσισμού με κανέναν, ούτε έχουμε τη διάθεση να πηγαίνουμε στα δικαστήρια και να ξοδευόμαστε. Δεν σας περισσεύουνε κιόλας, δεν σας περισσεύουνε. Ναι, και δεν μας περισσεύουνε. Ο άνθρωπος λέει ότι αγαπάει τον Άρη. Γνωρίζουμε όλοι ότι αγαπάει τον Άρη. Το θέμα είναι, αφού αγαπάει τον Άρη, να αρχίσει να βρούμε μια λύση σε αυτό εδώ το πράγμα. Γιατί σας λέω, το μόνο πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να γίνει είναι, δεν υπάρχει ρεβανσισμός στην όλη υπόθεση αυτή. Δεν θέλουμε δηλαδή ούτε να μαλώσουμε, ούτε να δημιουργηθούν άσχημες καταστάσεις στο σύλλογο. Και θέλουμε πάνω απ' όλα ο σύλλογος να είναι αξιόπιστος στον οποιονδήποτε επενδυτή θέλει να έρθει να επενδύσει στον Άρη. Γιατί εάν βλέπει ο κόσμος ότι έρχεται π.χ. λέμε ο Γαλανός στον Άρη, τώρα να μην λέμε τα ονόματα, έρχεται ο Καραγιάννης στον Άρη και αφήνει μία τόγκα, να το πω έτσι, 100 χιλιάρικα ή 200 χιλιάρικα, θα το επιχειρήσουν να το κάνουν κι άλλοι. Εμείς πρέπει, όχι εμείς σαν διοίκηση ή οποιαδήποτε διοίκηση που είναι ο θεματοφύλακας του συλλόγου, αυτά τα πράγματα να τα προασπίζει. Ναι. Δεν μπορεί σήμερα να είναι ο Καραγιάννης, αύριο να είναι ο οικονόμου, μεθαύριο να είναι κάποιος άλλος. Αυτό δείχνει μικρό μαγαζί. Να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καραγιάννη. Παρακαλώ. Εδώ δεν έχει και μια ευθύνη όμως, δεν έχουν και μια ευθύνη τα ΔΣ του Εραστέχνη? Μιλήσατε χθες στην ανακοίνωσή σας για κάποιες καταβολές που δεν έγιναν από πλευράς Γαλανού, για ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε, για κάποιες επιταγές, γενικά για διάφορα πράγματα τα οποία οφείλει η πλευρά Γαλανού. Δεν υπήρχε ΔΣ στον Εραστέχνη τότε? Υπήρχε ΔΣ στον Εραστέχνη. Απλά όταν γινόταν ΔΣ και ερχόντουσαν οι έφοροι των τμήματων και δίναμε έναν απολογισμό είτε της εβδομάδας είτε του μήνα, δυστυχώς δεν είχαμε αυτόν τον απολογισμό από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Όλα ήταν σε ένα μπλοκάκι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί για μένα το σωστό είναι αυτό που κάνουν όλοι οι έφοροι σε όλα τα τμήματα. Που έρχονται κάθε μήνα και κλείνουν το λογαριασμό τους με το σύλλογο.
Γιατί ο Άρης λειτουργεί. Λειτουργεί, ζει και αναπνέει. Και όσοι νομίζουν ότι δεν λειτουργεί και είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, κάνουν λάθος. Αν έγιναν αυτά στο ποδοσφαιρικό τμήμα τότε, γίνανε ίσως και από την πίεση αρκετών και πολλών πραγμάτων. Όλα τα άλλα τα τμήματα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο που σας λέω. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή μας μεταφέρατε και μας επιβεβαιώσατε και την πληροφορία για την ύπαρξη ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε ποια άλλα ονόματα είναι στην. Γιατί μας κάνει. Δεν γράφει, λέει για μια πενταμελή επιτροπή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πρόταση του κυρίου Ζαμπέτα, ο οποίος κατέθεσε μια πρόταση. Στην ουσία θέλει να αναβιώσει παλιά η ΠΑΕ. Λέει βέβαια ποιες είναι οι προϋποθέσεις, έχει πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά στο τέλος λέει για ποιο λόγο να μην αναβιώσουμε την παλιά την ΠΑΕ, τώρα που υπάρχει και αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση των εκατοδόσεων. Ναι. Όλα αυτά... Οι ερωτήσεις αφορούν, φαντάζομαι, προϋποθέσεις συμμετοχής... Ακριβώς. Προϋποθέσεις συμμετοχής για τη ΓΑΜΑ Εθνική είναι εύκολες. Αυτό είναι το project μου, αυτό θέλω να κάνω. Για τη ΒΙΤΑ Εθνική, από τη στιγμή κατά την οποία θα γίνει η Γενική Συνέλευση, η οποία θα προκαθορίσει και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και θα δώσει στην ουσία το έναυσμα και το ενακτήριο λάκτισμα για να δημιουργηθεί η καινούργια ΠΑΕ, εμείς δεν μπορούμε ούτε να προστατεύσουμε, ούτε να προκαταλάβουμε κάποιον. Με καταλάβατε? Ναι, ναι. Δηλαδή ξεκινάμε έτσι και λέμε ναι, τρέχουμε την ομάδα για τη ΓΑΜΑ, προετοιμαζόμαστε και για τη ΒΙΤΑ, αλλά θα πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση και εκεί πλέον μιλάνε τα λεφτά. Εδώ μιλάει η Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Εκεί πλέον θα μιλήσουν τα λεφτά. Να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας και ανοίγει, όπως λέτε, θα καθοριστεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και θα είναι ένα ποσό συγκεκριμένο. Θα ανοίξει κάποια στιγμή η διαδικασία. Ανοίγει, από ό,τι ξέρουμε, και για το κοινό. 15 μέρες νομίζω λέει ο νόμος. Δεν μπορώ εγώ, χωρίς να έχω εμφανιστεί πουθενά, να πάω και να καταθέσω στον ειδικό λογαριασμό που θα ανοίξει χρήματα. Βεβαίως. Μπορείτε. Άρα δηλαδή, αν πάμε σε μια γενική συνέλευση. Όλοι μπορούν. Ναι. Όλοι μπορούν. Και αυτό που είπα και προχθές ήταν ότι για μένα, αν οι Αριανοί αγαπάνε την ομάδα τους, που την τους αγαπάνε και το έχουν αποδείξει, θα πρέπει όταν θα ανοίξει για το κοινό να συνεισφέρουν, να το πω έτσι, και να ενδιαφερθούν και εκείνοι. Γιατί είναι καλό να υπάρχει και ένα ποσοστό εκτός του ΑΣ που είναι 10%, να υπάρχει και ένα άλλο 10-15, 20. Να δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα η οποία να έχει και έναν λόγο. Βέβαια, αυτός ο λόγος θα είναι στην αρχή. Γιατί όσο γίνονται αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σωστά, πρέπει να ακολουθάνε όλοι. Σωστά, έχετε δίκιο. Είναι πολλά. Το ρωτάω απλά, κύριε Καραγιάννη, γιατί αν πάμε σε μία, που θα πάμε σε μία γενική συνέλευση, θα το ρωτήσω αμέσως μετά αυτό. Και αποφασιστεί ότι θα δοθεί το τμήμα στον Γκάλα, στον Γαλανό, στον δεν ξέρω εγώ, στον οποιοδήποτε. Ναι. Πώς θα διασφαλίσει ο ερασιτέχνης τον άνθρωπο αυτό, ότι όταν θα ανοίξει η αύξηση με τον κύριο, δεν θα βρεθεί προεκπλήξεως, για παράδειγμα? Αυτό το πράγμα, υπάρχει μία πρόταση, μάλλον δύο προτάσεις, τις οποίες θα τις καταθέσουμε στην Γενική Συνέλευση. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Ναι, εντάξει. Για να είναι διασφαλισμένος και γιατί θα πρέπει να πάρθει και απόφαση ποιες από τις δύο λύσεις θα ακολουθήσουμε. Άρα την απόφαση θα την πάρει η Γενική Συνέλευση. Δεν θέλω να προκαταλάβω το σώμα, ούτε θέλω να δώσω λαβίγια σχόλια γιατί να είναι έτσι και γιατί να είναι αλλιώς. Στη Γενική Συνέλευση θα υπάρξουν δύο τρόποι, θα προταθούν δύο τρόποι για να μπορέσουμε κατά κάποιον τρόπο να είμαστε ηθικά εντάξει πάνω απ' όλα με τον άνθρωπο ο οποίος θα πλειοδοτήσει, να το πω, για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Μάλιστα. Να πλειοδοτήσει για αυτήν εδώ τη διαδικασία. Σωστά. Πότε θα πάμε τελικά σε Γενική Συνέλευση, κύριε Καραγιάννη? Έχετε αποφασίσει, θα το αποφασίσετε δεν μετά? Δεν έχουμε αποφασίσει, θα γίνει ΔΣ ή σήμερα ή τη Δευτέρα. Ναι. Για να αποφασίσουμε. Βέβαια, επειδή θα είναι έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός 3 ημερών μπορεί να γίνει. Ναι, απλά το ρωτάω γιατί προφανώς υπάρχει και μια. Επειδή έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον κύριο Κάλλας, ο άνθρωπος μένει στην Αμερική, είναι και ακριβώς, μια διαδικασία. Ακριβώς, αυτός είναι ένας λόγος τον οποίον περιμένουμε. Βέβαια, είναι ένας από όλους. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ θέλω μια εβδομάδα. Εντάξει, θα τα συνυπολογίσουμε όλα και θα προσπαθήσουμε όλοι να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και όλοι να εκπροσωπηθούν σωστά στη Γενική Συνέλευση. Να μην μας πει κάποιος, ναι, ξέρετε, δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό, θα σας πω, θα σας
κάνω οτιδήποτε. Ναι, να έρθουν εκεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να υπάρχουν και άμεσες απαντήσεις. Μέχρι στιγμής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν έχει υπάρξει άλλο ενδιαφέρον. Δηλαδή από την πλευρά Ρουβανιτίδη, όπως ακούμε στις τελευταίες μέρες. Δεν έχει κατατεθεί ακόμα και έχουμε 40 λεπτά. Αν για παράδειγμα κατατεθεί λίγο μετά τις 12, θα γίνει αποδεκτότερος και συγγνώμη. Εντάξει, να σας πω για κάτι τώρα. Λίγο μετά τις 12, τι 12 και 10 και 4 και μισή. Ναι, όχι αύριο. Ούτε πριν τη Γενική Συνέλευση. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε να σεβόμαστε και το σύλλογο που αγαπάμε. Έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, κύριε Καραγιάννη, δεν ξέρω αν είναι σωστή η πληροφορία μου, ότι τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Εραστέχνη είναι περίπου 170, είμαι λάθος. Περίπου εκεί. 170, ίσως να φτάσαν και λίγα παραπάνω, γιατί τον τελευταίο καιρό όντως υπήρξε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα μέλη για να είναι ταμιακό εντάξει. Και πάλι παραμένει πολύ μικρό το νούμερο, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Το συμφωνείτε μαζί μας. Ακόμα και αυτοί οι 200 όμως, αν μπορέσουν να έρθουν στη Γενική Συνέλευση, θα έχουμε μια κρίσιμη μάζα η οποία θα είναι μεγάλη και δεν θα είναι 50 άτομα. Βέβαια, το στοίχημα και το κλειδί είναι όπως λέτε, αυτό που λέτε, να αυτοί οι 200 όσοι θα είναι οι οικονομικοί τεχνικοί, να έρθουν και οι 200. Αυτό είναι τώρα το στοίχημα. Να έρθουν για να συναποφασίσουμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να, εγώ δεν πήγα στη Γενική Συνέλευση και θα έλεγα αυτό ή θα πρότεινα εκείνο. Γι' αυτό και θέλουμε, σαν Δέλτα Σίγμα, ακόμα και μία πρόταση να γινόταν να γίνει η Γενική Συνέλευση. Που αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις προτάσεις. Ναι. Άρα πάμε εξορισμού σε Γενική Συνέλευση. Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο πλέον από εδώ και πέρα. Πείτε μας κάτι και για το δικό σας το αντικείμενο. Υπάρχουν και κάποιοι αγώνες στο Πόλο αυτό το διήμερο. Να ξέρει και ο κόσμος. Θα σας πω εντάχει γιατί με φωνάζει ο πρόεδρος. Έχουμε. Το Πόλο, το οποίο παίζει αύριο, ξεκινάει το Σάββατο 5 ώρα το απόγευμα στο Ποσειδόνιο και παίζουμε με το Οξυγόνο Σικιών. Την Κυριακή το πρωί που παίζουμε με την Καβάλα και την Κυριακή το απόγευμα παίζουμε με την Νίκη Βόλη. Είναι τα play out της β' κατηγορίας, είναι για το ποιος θα μείνει και ποιος θα πέσει στη γάμα. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία για τον λόγο του ότι για ένα γκολ μόνον, η υπερπροσπάθεια που κάναμε στην πρώτη φάση δεν στέφτηκε με επιτυχία. Εύχομαι να πάμε καλά σε αυτή τη φάση και να μην στεναχωρεθούμε στο τέλος. Μακάρι. Από εκεί και μετά έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Παμπαίδων Κορασίδων Πανκορασίδων στην Πάτρα. Τα παιδιά είναι εκεί από την Πέμπτη. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο ο Άρης περιμένει να πρωταγωνιστήσει. Σίγουρα θα πάμε καλύτερα από πέρσι, όπως και σε όλες μας τις κατηγορίες, όπως πήγαμε και στην Open, που διπλασιάσαμε τους βαθμούς μας. Πιστεύω ότι ξημερώνει μια πολύ καλύτερη μέρα για τον Υγρό Στίβο. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει πολλή όρεξη για δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι στο Κολύμπι που με βοηθάνε πολύ. Και θέλω να βρούμε ανθρώπους και για την υδατοσφαιρή. Το λέω αυτό γιατί το Πόλο είναι από τα ιστορικότερα τμήματα του Άρη. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει 4 πρωταθλήματα Ελλάδος ανδρών. Ναι, έχετε δίκιο. Και είναι αμαρτία για το Σύλλογο να βρίσκεται εδώ πέρα. Όσα προβλήματα και αν έχουν δημιουργηθεί, όσο πικραμένοι και στεναχωρεμένοι να είμαστε από τον Άρη μας, ο Άρης μας έχει πολλά παιδιά. Και αν θέλουμε να βοηθήσουμε, υπάρχει έδαφος να βοηθήσουμε. Θα ήθελα, κλείνοντας να σας, να κάνω και ένα κάλεσμα στο λαό του Άρη, στον κόσμο του Άρη, να αγκαλιάσει τα τμήματα του ΑΣ. Ξέρω οι εποχές είναι χαλεπές, είναι δύσκολες. Αλλά και μόνον το οικονομικό δεν είναι βοήθεια και η δουλειά είναι βοήθεια. Ναι. Καταλαβαίνετε. Κατανοητό. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για να κάνετε τις... βέβαια, γιατί είναι κρίσιμη μέρα για σας. Σήμερα ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σας.